Και θα έρθουμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κυρίες και κύριοι. Η διασύνδεση, η τεχνητή νοημοσύνη και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι φέτος οι μεγάλες τάσεις που οδηγούν στην καινοτομία για τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και τις οικιακές συσκευές. Και αυτές τις τάσεις θα αναδείξει η έκθεση IFA 2022, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών που πραγματοποιείται μετά από 2 χρόνια αποχής λόγω COVID και πάλι φέτος στο Βερολίνο και στον τεράστιο αυτό εκθεσιακό χώρο με τους χιλιάδες εκθέτες, θα μας ξεναγήσει η ιδιοκτήτρια του καταστήματος ηλεκτρονικών Παπαχαραλάμπους, που έχει έδρα τη Λιβαδιά. Η κυρία Ελένη, λοιπόν, Παπαχαραλάμπους, βρίσκεται εκεί προσκεκλημένη, καταγράφει όλες τις νέες τάσεις για τους πελάτες της στη Λιβαδιά. Πάμε, λοιπόν, να την ακούσουμε. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Καλησπέρα, μας ακούτε? Καλησπέρα, κυρία Τσαζέλη, από το Βερολίνο. Τι κάνετε? Λοιπόν, παρακολουθούμε και τις εικόνες που μας έχετε στείλει από αυτή την πραγματικά υπερσύγχρονη έκθεση που αφορά τον κλάδο σας. Εξαιρετικά. Ναι, φέτος είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί μετά από 2 χρόνια της πανδημίας μπορούμε και επισκεφτόμαστε ξανά την IFA και πραγματοποιείται η IFA, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη. Πραγματικά μας δίνει κάθε φορά μεγάλη χαρά και έμπνευση βλέποντας τις νέες τάσεις στα προϊόντα των ηλεκτρικών ειδών και στα προϊόντα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην αγορά και ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά τον επόμενο και τα επόμενα 2 χρόνια. Φέτος είδαμε πάρα πολλά νέα προϊόντα. Είδαμε την καινούργια LG τηλεόραση με OLED τεχνολογία στις 97 ίντσες, που σημαίνει ότι είναι όσο ένας τείχος ενός δωματίου. Ψυγεία που αλλάζουν χρώματα ανάλογα με τη διάθεσή μας μόνο με μια εφαρμογή. Υψηλή σχεδίαση στα πλυντήρια ρούχων και στα στεγνοτήρια. Οθόνες υψηλής απόκρισης για τους gamers, για να παίζουν πιο εύκολα και να έχουν καλή απόκριση στα παιχνίδια τους. Και γενικά προϊόντα που δημιουργούν γωνιές χαλάρωσης, χαράς, ευεξίας μέσα στο σπίτι και πάντα με καθαρή ατμόσφαιρα, καθώς φέτος είδαμε και πάρα πολλές καινούργιες συσκευές καθαρισμού του αέρα, καθώς και την πρώτη συσκευή καθαρισμού παπουτσιών για την απόλυτη υγιεινή των παπουτσιών μας, και αυτό από την LG. Όσοι μας ακολουθούν και στα social media, και στο Facebook και στο Instagram, θα έχουν την ευκαιρία, είχαν την ευκαιρία και σήμερα αλλά και αύριο να δουν όλα τα προϊόντα της έκθεσης. Εμείς είμαστε εδώ με πάρα πολύ όρεξη να τους δείξουμε τα πάντα, να απαντήσουμε και στις ερωτήσεις τους που τυχόν υπάρχουν. Είναι σαν ταξίδι στο μέλλον, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, έτσι, αυτή η έκθεση εκεί. Ναι, είναι ένα ταξίδι στο μέλλον. Είναι ένα ταξίδι, βλέπουμε πώς θα είναι το σπίτι του μέλλοντος, ποιες θα είναι οι συσκευές του μέλλοντος. Και βέβαια παρακολουθούμε και τις νέες τάσεις. Σκεφτείτε ότι σε αυτή την έκθεση έρχονται και πάρα πολλοί επισκέπτες, απλοί καταναλωτές, και είναι πολύ σημαντικό για μας να παρακολουθούμε το πώς ανταποκρίνονται με τα προϊόντα, τι τους αρέσει περισσότερο. Τώρα, βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι, φαντάζομαι, για τον κάθε απλό πολίτη που παρακολουθεί εκεί αυτές τις τεχνολογίες, είναι αν θα μπορεί να έχει πρόσβαση, αν θα αντέχει το πορτοφόλι του να τις αποκτήσει όλες αυτές τις τεράστιες αλλαγές, την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάντα το ερώτημα. Πάντα υπάρχει το κοινό, πάντα υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι θέλουν να έχουν την τελευταία τεχνολογία στο σπίτι τους. Και σιγά σιγά αυτή η τεχνολογία γίνεται προσβάσιμη σε όλους. Και γίνεται... Ακριβώς. Ακριβώς. Επίσης, είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι κάτι που απασχολεί κυρίως τις ημέρες μας. Έτσι, εσείς τώρα εκεί δεν δίνετε σημασία στα όσα συμβαίνουν με την ενεργειακή κρίση? Βεβαίως και δίνουμε, και πάρα πολύ μεγάλη. Όλες τις συσκευές είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες ώστε να έχουν τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, και γι' αυτό βλέπουμε και πολύ χαμηλές καταναλώσεις και υψηλές ενεργειακές κλάσεις σε όλα τα προϊόντα. Βλέπουμε συσκευές που χρησιμοποιούν τον ατμό για τον καθαρισμό των ρούχων, ούτως ώστε να έχουμε χαμηλή κατανάλωση και ρεύματος αλλά και νερού, γιατί και το νερό είναι πάρα πολύ πια σημαντικό αγαθό που δεν θα πρέπει να σπαταλάμε. Και γενικά η τάση ήταν εδώ και χρόνια
Δεν είναι τώρα. Εδώ και χρόνια βλέπαμε στην ύφα συσκευές πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Ναι. Και, να, και όλοι είδατε, που είχαμε εκπαιδευτεί στο να αγοράζουμε συσκευές που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να εξοικονομούν ενέργεια. Οπότε αντιλαμβάνουμε ότι πάει ένα βήμα παρακάτω τώρα όλο αυτό. Ακριβώς, 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 ακριβώς. Μάλιστα. Να σας αποδεσμεύσουμε λοιπόν. Είστε εκεί, παρακολουθείτε, μεταδίδετε και ναι, μέσα από το Facebook. Ξαναλέω. Για ακριβώς, τους μέσα από, από το Facebook στο κατάστημα ηλεκτρικών Παπαχαραλάμπους και μέσα από το Instagram στο papaharalambous.gr θα μπορούν να δουν όλα τα βίντεο, όλα τα stories που ανεβαίνουν όσο εμείς είμαστε στην ΙΦΑ. Μπορούν να μας ρωτήσουν, να μας στείλουν μηνύματα. Να μας ρωτήσουν ό,τι θέλουν για τις συσκευές, να μας πούν αν θέλουν να δουν κάτι συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Θα τρέξουμε, θα είμαστε εκεί και θα το κάνουμε για εκείνους. Εγώ ευχαριστώ θερμά για αυτό το παράθυρο στο μέλλον που μας ανοίξατε απόψε στην ουσία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πραγματικά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.